στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε τον πρόεδρο της Δημοτικής Νησιωτικής Κοινότητας Δονούσας, τον κύριο Δημήτρη Πράσινο. Κύριε Πράσινε, καλό πρωινό. Καλή σας μέρα. Καλημέρα, κυρία Δανάη. Καλημέρα. Μαθαίνω ότι το νησί έχει αρκετό, πολύ κόσμο. Αληθεύει αυτή η πληροφορία? Αληθεύει αυτή η πληροφορία. Μπορώ να πω έχουμε πάρα πολύ κόσμο. Εν τω μεταξύ βολεύουν και τα δρομολόγια του Μπλισάρ, το οποίο είναι ημερήσια, και τις μέρες που έρχεται Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, Σάββατο, έρχονται και πάρα πολλοί εκδρομείς από την Άξο να γνωρίζουν τη Δονούσα, γιατί έρχεται το πλοίο 2 η ώρα το μεσημέρι και επιστρέφει 9 η ώρα το βράδυ. Μάλιστα, κάνουν και ημερήσιες εκδρομές. Βέβαια, λοιπόν, βέβαια. Πάρα πολλοί Ναξώτες από εκεί, πατριώτες μας, έρχονται εδώ, γνωρίζουν, κάνουν το μπάνιο τους. Υποθέτω ότι θα έρχονται και επισκέπτες της Νάξου εκεί για μια ημερήσια εκδρομή. Ναι, μα γι' αυτό λέμε, για επισκέπτες της Νάξου. Για επισκέπτες, ναι. Βέβαια, θέλω να ρωτήσω, υποδομές εκεί, το νερό, η καθαριότητα, για να μπορέσετε να αντιμετωπίσετε αυτό το κύμα της επισκεψιμότητας, πώς είναι? Ανταπεξέρχεστε δηλαδή? Υποδομές, να μην λέμε πολλά λόγια, να μην ματιαστούμε. Πάμε πάρα πολύ καλά. Ναι. Ο βιολογικός, ο οποίος λειτουργεί για δεύτερη χρονιά, πέρυσι παρουσίασε κάποια προβληματάκια. Ναι. Φέτος μέχρι στιγμής δουλεύει άριστα. Mm-hmm. Άριστα, με την κυριολεξία. Έχει γίνει και απεντομώσεις με το πρόγραμμα του Δήμου. Ναι. Όλοι που έχουν παρατηρήσει και όλοι το λένε και το φωνάζουν ότι κουνούπι δεν υπάρχει στο νησί μας. Κουνούπι δεν υπάρχει στο πολύ νησί μας. Διότι ήταν ένα προβληματάκι άλλα χρόνια αυτό. Βέβαια είναι πρόβλημα. Ναι. Από την άλλη, το νερό μέχρι στιγμής, η αφαλάτωσή μας και αυτή δουλεύει άριστα. Το νερό μέχρι στιγμής, η αφαλάτωση μαζί με τις δύο γεωτρήσεις που έχουμε πάνε καλά. Mm-hmm. Και μέχρι στιγμής δεν έχουμε πρόβλημα. Τώρα αυτή τη βδομάδα που κορυφώθηκε η κίνηση, η κατανάλωση με την παραγωγή είναι σε οριακό σημείο. Αλλά έχουμε γεμίσει τις στέρνες από παλιά και πιστεύω να κατορθώσουμε, αν δεν μας συμβιβλάβει, να ανταπεξέλθουμε. Ναι, πόσα κυβικά δίνει η αφαλάτωση τη μέρα? Η αφαλάτωση δίνει 150-155 κυβικά. Ναι. Και χρειάζεστε τώρα πόσα τη μέρα με τον κόσμο που έχετε? Εχθές προχθές πήγαμε στα 180-190. Μάλιστα, γι' αυτό λέτε οριακά. Οριακά, ναι. Έχουμε και τις δύο γεωτρήσεις, οι οποίες ενισχύουν κατά κάποιο τρόπο. Συν το ότι είχαμε βγάλει ανακοινώσεις όταν δεν υπήρχε μεγάλη κατανάλωση, γέμισε ο κόσμος τις στέρνες του. Έχουμε και τις κοινοτικές στέρνες, κάποια κομμάτια εφεδρεία, και πάμε καλά. Από εκεί δηλαδή παίρνετε και μεταφέρετε νερό από τις στέρνες, μεταφέρετε νερό στη δεξαμενή που έχετε, υποθέτω. Τι, οι στέρνες χρόνια... πώς γίνεται με τις στέρνες? Πριν από χρόνια όλα τα σπίτια, όλα τα συμπροσύματα, είχανε δικά τους στέρνες. Ναι. Ευτυχώς, το μεγάλο ποσοστό της στέρνης τις έχουν κρατήσει. Γεμίζουν με βρόχινο νερό το χειμώνα και τώρα τον Ιούνιο βγάλαμε μια ανακοίνωση ότι ο κόσμος, επειδή είχε νερό η αφαλάτωση, δούλευε και περίσευε, να γεμίσει και τις στέρνες του. Άνοιγες δηλαδή τη βρύση με ένα λάστιχο, έριξε το νερό με στέρνα. Παίρνουσε από το ρολόι κανονικά. Α, μάλιστα. Ναι, μάλιστα. Και υπάρχει μια εφεδρεία. Υπάρχει μια εφεδρεία για μια άσχημη κατάσταση. Μιλάτε λοιπόν ότι από τη βρύση να γεμίσει στέρνα, ώστε να έχει το αυτό ως εναλλακτική λύση. Ως εναλλακτική για μία-δύο μέρες. Για μία-δύο μέρες, ναι. Τώρα βέβαια η αλήθεια είναι ότι είμαστε ακόμα σχετικά νωρίς, γιατί πιστεύω ότι την επόμενη εβδομάδα θα κορυφωθεί ή τουλάχιστον θα παραμείνει στα ίδια η κίνηση, έτσι δεν είναι? Ναι. Άρα λοιπόν εσείς είστε προετοιμασμένοι και με τις στέρνες, όπως λέτε. Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα έχετε πρόβλημα, γιατί ξέρουμε όλοι ότι βεβαίως γνωρίζουν και πρέπει να ενημερώνονται οι επισκέπτες ότι πρέπει και εκείνοι να κάνουν εξοικονόμηση νερού, να μην το σπαταλούν. Καταλάβατε τι λέω? Ναι. Δυστυχώς ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων δεν έχει εκδώσει κάποιο ενημερωτικό φυλάδιο ώστε να σας εφοδιάσει και εσάς και να το διανύμετε και στα δωμάτια που υπάρχουν στο νησί, να το δουν δηλαδή και οι επισκέπτες, γιατί αυτό είναι μια παράληψη, θα μου επιτρέψετε να πω, χρειαζόταν να υπάρχει και όλοι να ενημερώνονται, όλοι. Εμείς το έχουμε κάνει ήδη αυτό, σε συνεργασία με το Σύλλογο Επαγγελματιών. Ναι. Το έχουμε. Έχετε εκδώσει φυλάδια και το έχουμε κάνει. Πολύ καλά. Εγώ, μπράβο σας, κυρία Δανάη, το φώναζα και το φωνάζω και στο Δήμο. Έχει κάνει ένα σφάλμα ο Δήμος. Τώρα ίσως αυτό να ακούγεται λίγο παράξενο που το λέω εγώ σαν πρόεδρος.
Είχαμε το νερό 1,20 επικοινότητας και το πήγε ο Δήμος 0,40. Ναι. Δεν το υπολογίζει ο πολλής κόσμος το νερό. Λέτε, επειδή φτήνει, είναι. Είναι φτήνει, ναι, ναι. Εγώ πιστεύω ότι επιβάλλεται, είναι αναγκαίο το νερό λίγο να κρυβίνει. Τουλάχιστον... Ναι. Το λέτε σε μια περίοδο που ακόμα είναι κρίσιμη για την οικονομία. Ναι, 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 ναι. Διότι ναι, δεν είναι μόνο οι επαγγελματίες, ξέρετε, που πληρώνουν το νερό, είναι και οι απλοί πολίτες που κάνουν άλλες εργασίες. Είναι εκείνοι που έχουν σπίτια και έρχονται για λίγο καιρό. Και το να χρεώνονται με υψηλότερη τιμή τους είναι δυσβάστακτο. Αλλά από την άλλη, κύριε Πράσινε, μην ξεχνάτε ότι δεν μπορεί να υπάρχει διαφορετική πολιτική. Πρέπει να είναι ενιαία η πολιτική σε ένα Δήμο. Ναι. Και οπωσδήποτε το νερό είναι δημόσιο αγαθό και θα πρέπει να είναι φτηνό. Ναι, 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 ναι. Αλλά πρέπει να το εκτιμούμε. Πρέπει να το εκτιμούμε. Έτσι όπως του αξίζει να το εκτιμούμε. Σωστότατο. Να πω όσον αφορά τώρα άλλα ζητήματα. Μας είπατε ότι είναι και πολύ καλά τα δρομολόγια φέτος, έτσι. Σας εξυπηρετούν. Ναι. Χαίρομαι ιδιαίτερα που η Δονούσα φέτος είναι, έτσι, εκφράζει μέσω εσάς την ικανοποίηση γενικότερα και για τον τουρισμό και για τις υποδομές, ότι πάνε καλά όλα. Ελπίζουμε να μην έχουμε προβλήματα με το νερό σε λίγες μέρες, αν έχετε περισσότερο κόσμο. Γιατί ξέρετε, το θέμα υδροφόρα κοστίζει πολύ και είναι και αποτρεπτικό από τη. Όχι, αποτρεπτικό. Και σχεδόν εμείς, να είμαστε ειλικρινείς, έχουμε κάνει τις ενέργειες για το φόβο των Ιουδαίων που λέμε. Έχετε κάνει έτοιμα. Αλλά είναι από δύσκολο έως αδύνατο. Ναι, έχετε κάνει έτοιμα και γι' αυτό. Έχουμε κάνει έτοιμα στην αρχή της σεζόν του καλοκαιριού. Αν χρειαστεί. Αν χρειαστεί, για το φόβο ότι μηχάνημα είναι. Ένα μηχάνημα είναι αφαλάτωση. Κάτι μπορεί να συμβεί. Αλλά φοβάμαι ότι. Είναι από δύσκολο στα δύσκολα. Μάλιστα. Τρέχει κάποιο έργο που θα θέλατε να μας αναφέρετε γι' αυτό και την εξέλιξή του? Όχι, το έργο του λιμανιού είναι, ναι. Το οποίο πιστεύω από τον Οκτώβριο να ξεκινήσει. Μάλιστα. Ναι, ναι, τώρα μέσα στο καλοκαίρι. Καλά, αυτό είναι αδύνατο, ναι, βέβαια. Ναι. Όλα τα λιμενικά έργα νομίζω το καλοκαίρι δεν μπορούν να προχωρήσουν. Ναι. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι ακόμη να μας πείτε. Όχι, δεν θέλω τίποτα άλλο. Απλώς πάμε αρκετά καλά. Μπράβο. Το νησί είναι καθαρό. Έχουμε το μόνιμο εργάτη καθαριότητας, πήραμε και σύμβαση εργολάβο. Ναι. Και όλοι εκφράζουν την ικανοποίησή τους ότι είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Μάλιστα. Ναι. Πολύ θετικά λοιπόν τα πράγματα για τη Δονούσα. Κύριε Πράσινε, σας ευχαριστώ θερμά και εύχομαι καλό υπόλοιπο του καλοκαιριού. Και εμείς ευχαριστούμε, να είστε καλά. Καλή σας μέρα.